Σε όλα τα νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αφορούν τους διάφορους κλάδους της οικονομίας, περιέχουν τις λέξεις κλειδιά. Πρώτον, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και δεύτερον, απλούστευση διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων. Βέβαια, συνοδεύονται με συγκεκριμένα μέτρα και παροχές προκειμένου να επιτευχθεί ο αντιλαϊκός στόχος σας, που είναι προφανής, η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση στους επιχειρηματικούς ομίλους σε βάρος των μικροεπαγγελματιών βιοπαλαιστών, δηλαδή των λαϊκών στρωμάτων. Είσαστε λοιπόν στους επιχειρηματικούς ομίλους απλόχεροι στην παροχή δημόσιας περιουσίας, ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους, απολαμβάνουν τους περισσότερους κοινοτικούς πόρους, πλήθος φοροαπαλλαγές και πολλές άλλες διευκολύνσεις. Ακόμα και από τη μοιρασιά για τις επιπτώσεις από τον κορονοϊό πήραν τη μερίδα του λέοντος οι επιχειρηματίες και βέβαια και πολλά άλλα προνόμια που μειώνουν το εργασιακό κόστος και χτυπούν δικαιώματα των εργαζομένων. Το ίδιο ισχύει και με αυτό το νομοσχέδιο. Δεν αφορά τους μικρομεσαίους αγρότες, γιατί δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα που τους βασανίζουν και είναι απόρρια της πολιτικής της ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των ελληνικών κυβερνήσεων. Ήδη από το πρώτο άρθρο διευκολύνεται τους επιχειρηματικούς ομίλους στις ιχθυοκαλλιέργειες. Με τον κορονοϊό τους δώσατε τα περισσότερα. Αλλά συνεχίζεται όμως και με το παρόν νομοσχέδιο. Είναι γνωστό ότι αυτός ο κλάδος μονοπολείται. Από το πρώτο λοιπόν άρθρο, ο έλεγχος της υδατοκαλλιέργειας είναι αποδυναμωμένος, που φτάνει σε σημείο που να μην γίνεται και καθόλου επιτόπια επιθεώρηση, καθώς η άδεια χορηγείται αυτόματα σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η υπηρεσία δεν μπορεί να ελέγξει εντός 50 ημερών από τότε που κατατέθηκε η αίτηση. Και είναι γνωστές οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και ειδικά σε ιχθυολόγους. Δεν κάνετε λοιπόν σαν κυβέρνηση όμως καμία απλούστευση διαδικασιών σε λαϊκά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που είναι να βγουν σε σύνταξη βασανίζονται μέχρι να την πάρουν. Μπορεί να περάσουν και 2 χρόνια. Εκεί γιατί δεν κάνετε απλούστευση διαδικασιών? Ή ακόμα, όταν είναι να πάρει ο αγρότης τις αποζημιώσεις του και από τα ΨΕΑ για ζημιές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή για απώλεια παραγωγής. Εδώ στις 10 Ιουλίου, δηλαδή περίπου πριν από 10 μέρες, δόθηκαν από τον ΕΛΓΑ σε 7.000 περίπου δικαιούχους παραγωγούς το ετήσιο 2016, υπερκαγιές 2016, το ετήσιο 2017 και υπερκαγιές του 2017. Ήδη οι χρονιές που βάζετε στον τίτλο δείχνει πόσα χρόνια έχουν μεσολαβήσει από την καταστροφή και αυτά είναι κουτσουρεμένα. Αλλά και από τις επιπτώσεις για τον κορονοϊό. Κοιτάξτε, να βγάλατε μερικά ψίχουλα για τους κτηνοτρόφους. Γιατί τα δίνετε από το Σεπτέμβρη και δεν τα δίνετε τώρα? Γιατί τώρα τα χρειάζονται για προμήθεια ζωοτροφών, γιατί είναι πιο φτηνές. Εκεί απλουστεύσεις διαδικασιών δεν βλέπω. Τώρα, γιατί όμως τα μέτρα απλοποίησης της άδειας τα παίρνετε για την υδατοκαλλιέργεια μόνο και όχι συνολικά για την αλία, δηλαδή και την παραδοσιακή αλία? Γιατί τα μονοπόλια αξιοποίησαν τα πλεονεκτήματα της μεγάλης ακτογραμμής της Ελλάδας και της προστασίας μεγάλου μέρους της από τον κυματισμό με κρατική ενίσχυση που τους παραχωρήσατε βέβαια και με υδάτινους χώρους σε βάρος άλλων οικονομικών κλάδων, εστίασης ή τουρισμού, και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε και αυτή η αντιδικία να υπάρχει. Τι είναι χαρακτηριστικό?
ότι το 2018 το 65% της εγχώριας παραγωγής αλευτικών προϊόντων προερχόταν από την υδατοκαλλιέργεια και μόλις το 35% από την αλία. Εξάλλου, το 70% της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας εξάγεται. Τα είπε και ο συνάδελφος της πλειοψηφίας, ο εισηγητής της πλειοψηφίας. Όμως, το 98% πάει σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριες αγορές Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, που αν και είναι μεσογειακές, δεν διαθέτουν τα φυσικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και η παραγωγή της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας είναι μικρή κάτω από τις ανάγκες τους. Μάλιστα, τα βασικά παραγόμενα είδη, μιλάω για την τσιπούρα και το λαβράκι που αντιπροσωπεύουν το 80% του συνολικού όγκου και πάνω από το 95% της συνολικής αξίας της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας. Λοιπόν, σε αυτά τα δύο είδη, το 50% της παραγωγής συγκεντρώνεται σε ένα μονοπόλιο ισπανικών συμφερόντων. Δεν λέω άλλες γνωστές συγχωνεύσεις ομίλων. Ενώ το 17% της παραγωγής ελέγχεται από έναν άλλο όμιλο ελληνικών συμφερόντων με έδρα το Λουξεμβούργο. Βλέπετε, διαλέγουν και την έδρα τους για να έχουν και άλλες φοροαπαλλαγές. Εσείς όμως τους τροφοδοτείτε και με χρήμα και με πολλές άλλες διευκολύσεις. Εάν θέλουμε τώρα να δούμε τον διατροφικό τομέα στη χώρα, στην Ελλάδα, το ψάρι εξακολουθεί να είναι είδος πολυτελείας, παρά τις εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες που είναι πολύ μεγάλες. Όμως η κατεύθυνση, ο προσανατολισμός τους δεν είναι με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αλλαγών, αλλά την κερδοφορία που σε αυτό τον κλάδο είναι πολύ μεγάλη. Η Ελλάδα την ίδια ώρα χαρακτηρίζεται από την πολύ χαμηλότερη κατακεφαλή κατανάλωση ψαριών σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο, αλλά αυτές είναι οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής που εγγυώνται το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων και όχι το διατροφικό τομέα των λαϊκών στρωμάτων. Δηλαδή, η όλη ανάπτυξη αυτού του τομέα είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Βεβαίως, αυτά εσάς δεν σας απασχολούν, ούτε εσάς ούτε τα άλλα κόμματα. Για άλλα ενδιαφερόσαστε, για τα επιχειρηματικά κέρδη. Γι' αυτό και εσείς από το πρώτο άρθρο ενδιαφερόσαστε και προωθείτε την απλούστευση αδειών και άλλων πρόσθετων διευκολύνσεων στους ομίλους. Συνολικά λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει ενιαίο χαρακτήρα. Αποτελείται από διαφορετικά άρθρα με διαφορετικό αντικείμενο που μερικά λύνουν υπηρεσιακές ανάγκες, όπως το άρθρο 8 που σέρνονταν χρόνια τώρα εντάλματα πληρωμών που δεν πληρωνόντουσαν. Ευτυχώς από αυτό το άρθρο αφαιρέσατε, αποσύρατε την παράγραφο εκείνη που δίκαια είχε εξαιρεσικώσει όλες τις φιλοζωικές οργανώσεις που αντί για προστασία των αδέσποτων ζώων προωθούσατε την εξορία και τον εγκλεισμό τους σε ακατάλληλους χώρους. Βέβαια οι φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν και την απόσυρση του άρθρου 3 και έχουν σωστές παρατηρήσεις και για το άρθρο 14. Φαντάζομαι αύριο να τους ακούσουμε. Υπάρχουν και δύο άρθρα για τον ΕΛΓΑ. Καμιά σχέση δεν έχουν με τα οξυμένα προβλήματα των αγροτών. Και το λέω γιατί στις αρχές αυτού του μήνα είχαν κινητοποιήσεις, γιατί είχαν πολύ μεγάλες καταστροφές κατά καλό καιρό, σε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών από το χαλάζι και άλλα καιρικά φαινόμενα. Και βεβαίως το κύριο από τα κύρια αιτήματα ήταν η άμεση καταβολή του υπολείπου 35% για τις ζημιές του 2019. Να σταματήσει η τόσο αργοπορημένη αποζημίωση των δικαιούχων, αφού είναι χρήματα των αγροτών και τα έχουν προπληρώσει. Μάλιστα, καταλογίζονται ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις για τον αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ. Επισημένανε τις μεγάλες καθυστερήσεις στις εκτιμήσεις και στις αποζημιώσεις που φτάνουν και τους 16 μήνες. Ενώ, αυτό το τονίζω,
τα έσοδα του ΕΛΓΑ στηρίζονται αποκλειστικά στις ασφαλιστικές εισφορές αγροτών και κτηνοτρόφων, με τις οποίες καλύπτονται και πάγια λειτουργικά έξοδα του ΕΛΓΑ. Αφού οι κυβερνήσεις από το 2011, δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας, δεν δίνουν τη συμμετοχή τους. Και τι κάνει ο ΕΛΓΑ? Ζημιογόνες αιτίες που καλύπτονται από τον κανονισμό με διάφορες προφάσεις δεν τις δέχεται, ώστε να μην αποζημιώνει, καθώς τα χρήματα δεν φτάνουν. Και τέτοια βέβαια προβλήματα το παρόν νομοσχέδιο δεν τα λύνει, γιατί άλλα σχέδια έχει για τον ΕΛΓΑ, την ιδιωτικοποίησή του, όπως κάνετε και με τον τρίτο πυλώνα ασφάλισης που προώθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο Κατρούγκαλο και συνεχίζετε κι εσείς. Έτσι γίνεται, οι ιδιωτικοποίησεις έχουν συνέχεια. Όμως δεν θα μπορούσα να μην σχολιάσω το άρθρο 6 που φροντίζεται να δοθούν αναδρομικά από το 2017 αυξημένες αποδοχές στο διοριζόμενο αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Αγροτικής Έρευνας, το ΕΛΓΟ Δήμητρα, και ταυτόχρονα παίρνετε πίσω από τους εργαζόμενους ό,τι κέρδισαν δικαστικά, νομοθετώντας μάλιστα 120 δόσεις, αφού πρώτα κάνατε ό,τι μπορούσατε για να ακυρωθεί η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Ωστόσο, θέλω να θυμίσω το εξής. Δεν ξέρω... Όμως, να θυμίσω, τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κρατικές ενισχύσεις μέσω του ΕΛΓΑ που δοθήκανε σε πασαγιές για εσάς, εσύ δασέ, δεν ξέρω, είναι ο Μάξιμος εδώ στην αίθουσα, ναι. Δεν έγινε καμιά νομοθέτηση. Ναι, το έχει σηκώσει σημαία, γι' αυτό ρωτάω, είχε κάνει και επίκαιρη. Δεν έγινε καμιά νομοθετική ρύθμιση για αυτούς. Μάλιστα το 2017 πραγματοποιήθηκε και μια εκταμίευση ύψους 1,8 εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΛΓΑ για επιχορήγηση της πασαγιές. Αυτά τα θεωρείται περασμένα, ξεχασμένα και καμία αυτόματη διαδικασία επιστροφής. Μην παρεξηγιόσαστε, γιατί έχετε κι εσείς ευθύνη, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν είναι. Ναι, δεν υλοποιήθηκε ποτέ όμως. Δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ταυτόχρονα, θέλω να πω ότι... Και... Παρακαλώ, όχι διάλογος, δεν ακούγεστε κιόλας. Ναι. Δεν ακούγεστε κιόλας. Να ολοκληρώσει και αν θέλετε να σας δώσω το λόγο. Συνάδελφο. Αλλά όταν έχουμε δικαστική απόφαση, επειδή λέμε παλιές αμαρτίες. Να ολοκληρώσει η συγκήτρια. Που καθαρίζει το θέμα. Είναι, δεν μπορώ να καταλάβω δεν πάβει να ολοκληρώσει η απόφαση να είναι ρουσφατολογική η κυρία Μανολάκ. Δεν πάβει να είναι ρουσφατολογική μια τέτοια απόφαση από την αρχή της και σε αυτές τις τρεις τριτοβάθμιες οι οποίες έχουν εξαφανιστεί και ποτέ δεν εξυπηρετήσαν συμφέροντα αγροτών αλλά μόνο ρουσφέτια πολιτικών. Εντάξει. Έρχομαι λοιπόν να κλείσω με το εξής. Εκφράζονται πολλά παράπονα ότι δεν δέχεστε να δεχτείτε αντιπροσώπους αγροτών. Εγώ ζητάω να δεχτείτε να συζητήσετε τα προβλήματά σας. Ναι, θα πω συγκεκριμένα. Υπάρχει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας, έχει καταθέσει υπόμνημα. Ζητάει με τα αιτήματά τους, γιατί θέλει να τα συζητήσει. Είναι τοπικά, είναι της περιοχής τους. Σας παρακαλώ πολύ να τους δεχτείτε και να τους ορίσετε ραντεβού. Εντάξει. Αυτά. Για τα... Ναι, τουλάχιστον έχω αυτό πιο συγκεκριμένο. Πιο συγκεκριμένο. Γιατί έχουν καταθέσει και το αίτημα. Πέρα από τα τηλέφωνα που έχουν γίνει. Στην κατάρθρο θα πούμε και πιο ειδικά. Ευχαριστώ.